Καλώς ήρθατε στα διαδικτυακά εργαστήρια του Φουγάρο Art Center. Είμαι ο Δημήτρης Παπαχρήστος και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα εργαστήριο κόμικ. Θα μάθουμε πώς να σχεδιάζουμε και να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα συννεφάκια για τους διαλόγους που έχουμε στο κόμικ μας. Αφού έχουμε βρει τους διαλόγους που θα λένε οι ήρωες στο κόμικ, σειρά έχει να βρούμε πώς θα τους σχεδιάσουμε με τον καλύτερο και πιο εκφραστικό τρόπο. Ξεκινώντας, θα χρειαστούμε πάντα όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε το συννεφάκι και τον διάλογο ένα μολύβι και γόμα, αλλά και ένα μαρκαδόρο μαύρο. Το πρώτο βήμα που ξεκινάμε να κάνουμε είναι να δούμε πόσο μεγάλη θα είναι η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι φέρνουμε πάντα δύο παράλληλες γραμμές για να έχουμε το ίδιο ύψος σε όλα τα γράμματα, σε μία λέξη ή σε μία πρόταση. Αντίστοιχα, δηλαδή αν θέλω να φτιάξω μία λέξη εδώ και άλλη μία από κάτω, έχω φέρει αυτές τις δύο γραμμές σαν οδηγούς για να κρατάω σωστά τις αποστάσεις τόσο του κενού όσο και των γραμμάτων. Πολλοί σχεδιαστές ξεκινάνε κάνοντας πρώτα το συννεφάκι για να δούνε το είδος του σχήματος που θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν και μετά γράφουν τη λέξη. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να διαλέξουμε το είδος της γραμματοσειράς αλλά και το είδος του σχήματος που θα έχει το σύννεφό μας. Αν για παράδειγμα θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση ότι δημιουργείται μια έντονη έκφραση στην λέξη που χρησιμοποιούμε, όπως για παράδειγμα σε μια ερώτηση γιατί, θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε τη λέξη, το συννεφάκι με αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν η λέξη μας να δημιουργηθεί πλάγιαστα και αντίστοιχα το συννεφάκι να δημιουργηθεί το ίδιο πλάγιαστα. Τώρα, εκτός από τις λέξεις, τις φράσεις που χρησιμοποιούμε στα κόμικ, μπορεί να τύχει να πρέπει να αποδώσουμε κάποια κραυγή ή μια ένδειξη ενός συναισθήματος, όπως για παράδειγμα όταν κάποιος είναι θυμωμένος ή την περίπτωση που γίνεται μια σύγκρουση, μια έκρηξη κλπ. Τότε πρέπει να αλλάξουμε πάλι τον τρόπο που σχεδιάζουμε τα συννεφάκια, αλλά και τις λέξεις. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δείξουμε ότι κάποιος είναι θυμωμένος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη γκρρρρ, σαν να δείξουμε ότι γρυλίζει κάπως. Παρ' όλα αυτά, για να τονίσουμε με το συννεφάκι αυτή την ένταση που δημιουργείται, μπορούμε να το κάνουμε σαν να μοιάζει να έχει διάφορα εξογκώματα προς τα έξω, μύτες, δίνοντας έτσι μια ένταση. Πάρα πολύ ωραία. Μια άλλη περίπτωση είναι να αλλάξουμε και την γραμματοσειρά στον τρόπο που είναι η φορά της και να δημιουργήσουμε διαφορετική ροή. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε με αυτόν τον τρόπο στο σχέδιο και να βάλουμε πάλι την
ίδια ένταση στο σινεφάκι. Και τέλος μια τρίτη περίπτωση στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλο σχέδιο για να υποδηλώσουμε μια άλλη κατάσταση είναι αν για παράδειγμα μπορεί να έχουμε μια έκρηξη που στην προκειμένη περίπτωση πάλι θα μπορούσε η φορά της λέξης να είναι κυκλική. Και να βάλουμε αυτές τις γραμμές που μοιάζει σαν να εκτονώνεται η έκρηξη, δίνοντας καλύτερη περιγραφή της λέξης. Είδαμε με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα συννεφάκια και τις γραμματοσειρές ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή έκφραση στους διαλόγους των κόμικ μας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία θα θέλατε να συζητήσουμε, μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Από όλη την ομάδα των διαδικτυακών εργαστηρίων του Φουγάρου, να έχετε μια πολύ δημιουργική συνέχεια. Γεια σας!